διευθυντή να τα περάσουμε προσέγγιση για να είμαστε προκεντρωμένοι και να μου δώσουν οι άνθρωποι να βγάλουν τα προκαθίσματα. Και το δεύτερο είναι το θέμα του πού σταθμεύουν τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Εάν θα ήθελα να φέρω μια πρόταση στην Λιμενική Επιτροπή, το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Λιμενάρχα, μήπως και μπορέσουμε στον χώρο που βρίσκεται μετά το Τελωνείο, στην πλατεία εκεί που είναι το Μπούτζι, μήπως μπορούσαμε να βγάλουμε γύρω στις 10 θέσεις στάθμευσης για να μπορέσουν εκεί να γίνεται το check-in και το check-out των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων και να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση με παρατημένα αυτοκίνητα γύρω από το Λιμεναρχείο, στους δρόμους παραπέρα, όπου αφήνουν οι εταιρείες με τα ενοικιαζόμενα ένα χαρτάκι και λένε πάτο, φέρτο, άστο και γίνεται γενικώς μια κατάσταση λίγο άτακτη. Θα παραχωρηθούν αντίστοιχες θέσεις με σαφώς με αμοιβή. Αν συμφωνείτε σε αυτά τα δύο, να τα βάλουμε σαν κόσμο ημερησίας και μετά προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. Εγώ ήθελα να κάνω μια δήλωση πρωτού. Είμαστε ορισμένοι στο τώρα, δεν είναι σαν κόσμο ημερησίας διάταξης. Παρακαλώ. Για δύο πράγματα ήθελα να κάνω μια δήλωση, μιας και ανέφερες και το χώρο του Μπούρτζη, όπου εκεί προβλέπεται να βγει σε δημοκρασία για μια πιθανή έλευση στοιχείων των υδροπλάνων. Το θέμα του Μπούρτζη πρέπει να το δούμε. Κατ' ιδία είχαμε μια συζήτηση και χθες και... Στον χώρο του γενικά του Μπούρτζη. Στον Μπούρτζη φιλοξενείται ή μάλλον νοικιάζεται σε κάποιον ιδιώτη. Η σύμβαση έχει τελειώσει 31 του Δεκέμβρη. Εμείς είχαμε κάνει τεράστιες προσπάθειες σε συνεργασία με τη χρηματική εταιρεία, λέω σαν προηγούμενη διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου, για να απομακρύνουμε τον ενοικιαστή, δεδομένου ότι έχει λήξει η σύμβασή του. Και μάλιστα, εγώ προσωπικά είχα τεράστιο πόσο με αυτή την ιστορία, με την γνωστή οικογένεια γύρω από το συγκεκριμένο ιδιοκτήτη. Βλέπω ότι έχει παρέλθει ένας χρόνος, 1,5 χρόνος και ακόμα δεν μπορεί να φύγει. Ζητάει και παίρνει αναβολές από τα δικαστήρια. Το Δημόσιο και το Λιμενικό Ταμείο χάνει δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δεδομένου ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πολύ κόσμο για να τον νοικιάσει με σαφώς ψηλότερο τίμημα, 30, 40 και 50 χιλιάρια, ενώ τώρα είναι πάρα πολύ λίγα. Η αιτιολογία είναι ότι θα λειτουργεί εκεί επιχείρηση ζυμαρικών, δεν ξέρω αν έχει πάρει και επιδότηση για αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα στο δικαστήριο να λέει ότι δεν έχω αποσβέσει ακόμα τα χρέη αυτά τα οποία, τα έξοδα αυτά τα οποία έχω κάνει, πώς θα τα διαγράψει όταν αφενός με δεν λειτουργεί η επιχείρηση ζυμαρικό και αφετέρου 2 μήνες το χρόνο είναι δυνατόν να σβήσεις, να αποσβέσεις ας πούμε το κόστος που έχεις κάνει. Πρέπει λοιπόν να το δούμε λίγο πιο συντονισμένα, όλοι μαζί, σε αυτό το θέμα δεν χρειάζεται να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι να δούμε τι θα γίνει με τις περιοχές που πλήγησαν από τους Νοτιάδες και από τη Θεομηνία και ιδιαίτερα τα Καρδάμιλα. Θα πρέπει να σου πω ότι στα Καρδάμιλα έχει γίνει μελέτη αποκατάσταση της χερσαίας ζώνης κάτω. Είναι έτοιμη μελέτη, όπως με ενημέρωσε ο κύριο Τσακός και ο Παπαλάνης πρόσφατα. Να δούμε το έργο το οποίο πρέπει να γίνει εκεί. Μια προγραμματική σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο και το Δήμο για να βρεθούν τα χρήματα, δεν είναι πολλά, διότι είναι μια περιοχή η οποία είναι αχίλιος πέρνα κάθε φορά που παρουσιάζεται ένα έντονο καιρικό φαινόμενο να πλημμυρίζει και ο δεύτερος και ο τρίτος δρόμος μέσα από τα Καρδάμια.